Καλό μεσημέρι, εδώ είμαστε και σας είπα ότι τώρα θα μιλήσουμε για ένα θέμα λίγο πιο γυναικείο σε σχέση με το προηγούμενο. Όμως τελικά, όταν μιλάμε για το δίπλωμα των ρούχων, δεν γνωρίζει φύλο, είναι και γυναικεία και ανδρική υπόθεση και παιδική, μη σας πω. Εδώ είμαστε λοιπόν με τη Χριστίνα Τρυποδιανάκη, σύμβουλος μόδας, με το δικό μας συνεπές ραντεβού για απαραίτητες συμβουλές, καθοδηγήσεις, όλα αυτά τα οποία μας έχει συνηθίσει. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα για ακόμη μια φορά. Σαν να συναντάω τη φίλη μου που έχω καιρό να τη δω και που κουβεντιάζουμε και που μου λύνει απορίες, που της λέω τι σκέφτομαι, μου απαντάει και μου δίνει κατευθύνσεις. Όταν μιλάμε όμως για τα ρούχα, από όπου και αν το εξετάσεις και όπως και αν το δεις, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο σήμερα το προσεγγίζουμε λίγο πιο διπλωματικά. Για δίπλωμα όμως θα μιλήσουμε, το δίπλωμα των ρούχων. Και αν υπάρχει τρόπος, αν κάνουμε λάθη, για να τα έχουμε τα ρουχαλάκια μας έτοιμα, ωραία, και να μην τα σιδερώνουμε, τα διπλώνουμε και τα βγάζουμε και είναι θαλακωμένα. Καταστρέφονται. Κοίταξε να δεις, μπορώ να σου πω ότι ίσως αυτό είναι η πιο αγαπημένη μου διαδικασία και στη δουλειά μου. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η τακτοποίηση, η οργάνωση, η φρεσκάδα. Και δεν υπάρχουν κανόνες πάνω σε αυτό. Υπάρχουν όμως μικρά-μικρά μυστικά που πραγματικά μπορούμε να κάνουμε την ντουλάπα μας και να εξοικονομούμε χώρο και να δείχνει ωραία και αρμονία αναφορικά με τα χρώματα και με την τοποθέτηση των ρούχων. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο που ανοίγουμε σήμερα. Και μεγάλο κεφάλαιο ανοίγουμε τώρα με το δίπλωμα όμως, δεν ξέρω αν διδάσκεται, αν εκπαιδεύεται κάποιος ή αν εμπειρικά πηγαίνουμε ή αν από ό,τι έχουμε δει από τη μαμά μας, από τον μπαμπά μας και κάπως έτσι το προσεγγίζουμε. Υπάρχουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις, δηλαδή υπάρχουν κάποια βασικά, βρε παιδί μου, όχι κανόνες, αλλά το α και το ω υπάρχουν. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, είναι μια διαδικασία που είναι επίκτητη. Είναι τη μαθαίνουμε κατά τη διάρκεια. Σίγουρα τα κορίτσια τη μαθαίνουν λίγο πιο εύκολα, αν θέλεις πιο γρήγορα, λίγο από τη μαμά, λίγο καθώς μεγαλώνουμε, λίγο καθώς ανεξαρτοποιούμαστε και είμαστε μόνες μας. Οπότε μπαίνουμε σε μια διαδικασία αυτομάτως να πρέπει να τακτοποιήσουμε εμείς τα πράγματά μας. Νοικοκυρούλες γινόμαστε και κυρίως όταν ετοιμαζόμαστε να πάμε να σπουδάσουμε, που είναι μακριά η μαμά. Και μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Και αν μη τι άλλο, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο κορίτσι ή γυναίκα που να μην θέλει να τα βλέπει όλα τακτοποιημένα και οργανωμένα. Και επίσης και μελλοντικά, όταν αποκτήσουμε οικογένεια, δεν θέλεις τώρα να έχεις τον άνθρωπό σου προσεγμένο με το πουκαμισάκι του, προσεγμένα όλα. Γιατί σκέφτεται η Ελληνίδα, θα τον δουν έξω εκείνος, μπορεί να μην το σπουδαιολογήσει. Γιατί οι άντρες δεν είναι και τόσο τις λεπτομέρειες όσο εμείς. Τους έχουμε δει και μέσα δέρω τα μπλουζάκια και δεν τους παρεξηγούν κιόλας. Όμως, όταν ξέρουν ότι είναι παντρεμένος, δεσμευμένος, θα πούν μα καλά. Η γυναίκα του δεν το προσέχει. Ναι, αυτό θα πει. Οπότε, φίλοι μου, κυρίως εσύ, νοικοκυρά, έλατε στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλά να μάθουμε και να πούμε. Αλλά και πέρα από αυτό, και για εμάς τις ίδιες. Σε ένα ραντεβού θέλουμε να είμαστε, δεν θέλουμε ούτε τσαλάκωστες να είμαστε, ούτε να υπάρχει κάποια ζάρα στο μπλουζάκι μας. Καταλαβαίνω βέβαια ότι μέσα στη μέρα που η γυναίκα, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχει να κάνει πάρα πολλά πράγματα, είναι λογικό. Να το κάνει στο πόδι που λέμε, να σηκώνει το πρωί, να βάζει το μπλουζάκι πάνω στο κρεβάτι, να το πατάει γρήγορα, να κάνει την τζάκιση και στο που κάβει στο μπλουζάκι να λέω τι πρόκειται να βάλει, εν πάση περιπτώσει, και δεν να ξέρω φεύγει. Για ποιο σπίτι μιλάς, δεν μου θυμίζει κάτι εμένα όλο αυτό, αποκλείεται, είναι πολύ μακριά μας. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα υπάρχει μια μέρα, κυρίως το Σαββατοκύριακο, που μπαίνουν σε μια διαδικασία να οργανωνόμαστε από την αρχή και να τακτοποιούμε το δωμάτιό μας, ό,τι έχουμε, την ντουλάπα μας, εν πάση περιπτώσει, και να τα βλέπουμε από εβδομάδα να είναι όλα τακτοποιημένα, να ανοίγουμε και να παίρνουμε έτσι. Αχ, τι ωραία, όλα τακτοποιημένα. Μοιάζει σαν να έχει βγει από ταινία. Όμως μπορεί να γίνει και η δική σας ντουλάπα τακτοποιημένη. Βασική ερώτηση. Διαφορετικές ποιότητες, διαφορετικά υφάσματα, διαφορετικό στυλ ρούχων, διαφορετικό δίπλωμα. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Κοίταξε να δεις, ευαίσθητα υφάσματα όπως ας πούμε είναι τα σατέν, που πολύ, άμα τα διπλώσεις θα τσαλακώσουν σίγουρα και θα κόψουν στη μέση, ενώ θα πάρουν την εφαρμογή του διπλώματος. Θα έχουν τσάκιση ενώ δεν πρέπει να έχουν τσάκιση. Ακριβώς. Καλό είναι να τα κρεμάμε τέτοιου ευαίσθητου τύπου υφάσματα. Και όχι να τα διπλώνουμε και να τα τοποθετούμε, όπως αντίστοιχα δερμάτινα μπλουζάκια, τα λινά επίσης που τσαλακώνουν πάρα πολύ εύκολα. Καλό είναι να τα κρεμάμε στην αντίστοιχη κρεμάστρα όπως έχουμε πει, να έχει όσο γίνεται να μην στιβάζονται τα ρούχα, να υπάρχει ένας αέρας μεταξύ τους, ώστε να μην πατικώνει το ένα το άλλο. Γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει πάλι να τσαλακώσει και να πάρει να πούμε στη διαδικασία να το πατήσουμε. Αν και όπως έχω πει, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, παίρνουμε το τουλπάνι, αυτό το υφασματάκι που σουρώνουμε τα. Πώς τη φέτα, εν πάση περιπτώσει, ή το λάδι κτλ. Ναι.
και το, με τον ατμό τοποθετούμε το τουλπάνι πάνω στο μπλουζάκι και κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα. Ίσα-ίσα για να ισιώσει. Τέτοια ευαίσθητα υφάσματα πάντα, όπως το ραγιόν, το λινό, το σατέν. Το πιο δύσκολο ρούχο στο δίπλωμα, από τη δική σου εμπειρία, ποιο είναι? Το σατέν, γιατί γλιστράει. Γι' αυτό και αποφεύγω να το. Γι' αυτό και λέω στις πελάτες μου, το κρεμάμε κατευθείαν, δεν το συζητάμε καν. Πάντως, γενικά, νομίζω ότι οι σύγχρονες γυναίκες, και όχι μόνο, και γυναίκες και άντρες, προσπαθούν όσο γίνεται να επιλέγουν κομμάτια εξαιτίας αυτής της δυσκολίας του διπλώματος και του χρόνου που προαπαιτείται, αν δεν έχεις εκπαιδευτεί να το κάνεις. Φάσματα τα οποία και ρούχα δεν τζαλακώνουν, τα πετάς μέσα στη τζάντα, φεύγεις γρήγορα. Σκέφτομαι και εγώ για μένα και βλέπω ότι προς τα εκεί συγκλίνω. Όμως με στεναχωρεί αυτό, γιατί θέλεις να βάλεις και το πουκάμισό σου και θέλεις να βάλεις και το ρούχο σου, το οποίο θέλει το σιδερωμά του, αλλά όταν το φορέσεις και είναι σωστά και διπλωμένο, έρχεται και δείχνει, βρε παιδί μου, και έχεις άλλον αέρα. Που σημαίνει ότι σήμερα μέσα από την εκπομπή μας θα δείξουμε τρόπους και συμβουλές μεθοδικά. Γιατί δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο το δίπλωμα. Σε όλα, όλα στη ζωή μας χρειάζονται τρόπο. Τα κομμάτια που έχεις φέρει εσύ σήμερα. Τι είναι, πάνω κάτω, παντελόνια, θα δούμε και μπλουζάκια. Έχω φέρει ένα τζιν, γιατί τα παντελόνια έχουμε πει πως πρέπει λίγο πολύ να τα κρεμάμε και να τα τοποθετούμε, αλλά έχω φέρει ένα τζιν που συνήθως οι περισσότερες από μέσα τοποθετούμε στην ντουλάπα μας. Και θα δείξουμε ένα τρόπο για το πώς μπορούμε να εξοικονομούμε χώρο αν δεν έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη ντουλάπα. Ωστόσο όμως, εμείς να πούμε ότι προτείνουμε, δεν λέμε ότι είναι απόλυτα σωστό, έτσι. Γιατί δεν θέλουμε ούτε να ταλαιπωρούνται τα ρούχα μας, αλλά θεωρώ ότι σίγουρα από αυτά τα μυστικά που θα δείξουμε, σίγουρα κάποιους θα επηρεάσουμε. Και μπορεί να θέλουν ένα. Θέλεις να πάμε λίγο προς τη φωλιά μας, προς το επίκεντρο της συζήτησης, προς τα ρούχα, για να δούμε βήμα-βήμα τι κάνουμε. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε από τα πλεκτά, που είναι και τα πιο ογκώδη που συνήθως καταλαμβάνουν χώρο σε μία ντουλάπα. Είναι και τη εποχή. Πες μου, εσύ πώς διπλώνεις ένα πλεκτό? Α, δεν θα με εκθέσει με έναν επανόρθωτα και με βλέπουν κιόλα οι δικοί μου. Όχι, απλά πράγματα. Πώς θα σκεφτείς? Λοιπόν, εγώ θα σας πω. Αν το κάνω λάθος, ο Θεός να με βοηθήσει. Το πιάνω από εδώ. Κοιτάξτε με λίγο, σας παρακαλώ. Θέλω την προσοχή σας. Κάνω έτσι. Και έτσι. Έτοιμο. Λάθος? Όχι, λάθος δεν είναι. Απλά είναι ένα πολύ ογκώδες δίπλωμα. Που ούτε σου εξοικονομεί χώρο, ούτε ουσιαστικά βοηθάει πάρα πολύ το ρούχο. Έχω πολύ μεγάλες δουλειές. Τέλεια. Λοιπόν, οι περισσότερες γυναίκες, θα σου πω τι βλέπω εγώ. Α, το κάνω και αυτό. Το κάνω. Αλλά να σου πω κάτι. Μετά, εδώ γίνεται μια γραμμή. Και όταν πάω να το φοράσω, Χριστινάκι μου, και στην οποία το ξαναθέλει σιδέρωμα, κάτι με πιάνει και στεναχωριέμαι και βάζω κάτι άλλο. Κοίταξε, αυτό που φεύγουμε να το σιδερώνουμε. Αυτό το όπως το. Καταρχάς, δεν στίβουμε στο πλυντήριο, έτσι. Το απλώνουμε πάνω, είπαμε, στην ξαπλώστρα, σε μια κρεμάστρα και το αφήνουμε να στεγνώσει. Αυτά απαγορεύονται. Απλώστρα, όχι ξαπλώστρα. Τι είπα. Και στην ξαπλώστρα δουλειά, κάνει ένα καλοκαιρινή βραζιόν. Στην ξαπλώστρα, λοιπόν, συγγνώμη. Ναι, δεν σιδερώνουμε τέτοιο ύφασμα. Είναι δηλαδή θα το. Θα το ταλαιπωρήσουμε πάρα πολύ χωρίς λόγο, άνευ λόγου και αιτίας. Και είναι κρίμα. Επομένως, το πιο σύνηθες δίπλωμα είναι αυτό. Το θέμα όμως τι γίνεται. Άντε και έχεις πέντε τέτοια. Πες μου. Στη βάση και βλέπεις ένα πράγμα να ανεβαίνει και να γέρνει. Και ούτε πολύ ωραίο είναι και ούτε πολύ εξυπηρετικό είναι. Οπότε ας κάνουμε το κλασικό δίπλωμα, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, κάνουμε και στα πουκάμισά μας. Μετριάζουμε το πουλόβερ στη μέση ακριβώς και παίρνουμε μία από τη μία πλευρά, την άλλη. Το μανίκι προσεκτικά, όχι, συγγνώμη. Εδώ και από εδώ αντίστοιχα. Κοιτάμε να μην περισσεύει πάρα πολύ και έχει χώρο προς τα κάτω. Λάθος, είδες, και εγώ έκανα λάθος. Δείξτε μου σωστά, γιατί και εγώ πάντα το κάνω λάθος. Κάτι, αυτό. Γιατί το δίπλωσε παραπάνω. Ένα, δύο. Ωραία. Α, και το διπλώνεις μετά και το μανικάκι. Αν περισσεύει, ναι. Εδώ είμαστε, οκ. Okay. Θέλεις λοιπόν και να μην προεξέχει κάτι και να είναι μαζεμένο. Και να είναι και στη μέση. Βλέπεις, μην είναι μακρός, είναι ακριβώς. Ψαρμόνικα, να είναι ακριβώς. Μαζεμένο του κουμάκι. Και γιατί αν αφήσουμε μανίκι καταλαμβάνει χώρο, επομένως δεν μας επιτρέπει να σπρώξουμε λίγο το πουλοβεράκι προς τα μέσα. Πουλοβεράκι, α, να το μαχώσουμε που λέμε στην Κρήτη. Αυτό πρώτη φορά το ακούω. Εγώ εδώ το μαχά. Ναι, μαχώνω σημαίνει. Το στριμώχνω. Ναι, το στριμώχνω. Είναι συνώνυμα αυτά. Κριτικά. Λοιπόν, αυτό ισχύει για το πουλοβεράκι. Για τέτοιες ποιότητες μπλουζάκι σαν το δικό μου, που είναι πιο λεπτό, πιο ελαστικό, πιο αγκαλιάζει το σώμα. Εδώ δεν το ίδιο κάνεις. Ναι, μπορούμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο ή. Κάτσε να το δείξουμε εδώ πέρα, που είναι εξίσου λεπτό το ύφασμα.
Παρεπίδω πολύ ωραίο χρώμα αυτό. Ναι, μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Θα μου το δανείσει κάποια στιγμή. Βεβαίω. Και να πούμε ότι τέτοια έντονα χρώματα είναι πάρα πολύ τάση φέτος. Αντίστοιχα, τέτοιου λεπτών υφασμάτων μπλουζάκια, πάλι το ίδιο, το μετριάζουμε στη μέση. Είναι λίγο τσαλακωμένα, παιδιά, στη μεταφορά. Το. Μην απολογείσαι, ποτέ δεν πρέπει να απολογούμαστε. Για τα ρούχα ειδικά που δεν είναι διπλωμένα. Αντίστοιχα. Το παίρνουμε μέση και μπορούμε να το κάνουμε και έτσι. Εσύ το έκανες μια σταλίτσα, αυτό είναι για να το βάλεις το... Μπαμπαμ. Στην τσάντα. Ή, εντάξει, υπάρχει και αυτό, αλλά κοίταξε να δεις. Και αυτό δεν είναι λάθος, αν θέλουμε να διατηρήσουμε την τζάκιση στα μπλουζάκια. Ας το κάνουμε και έτσι, γιατί ούτως ή άλλως λόγω του ότι είναι λεπτό δεν καταλαμβάνει και πάρα πολύ χώρα. Αν τώρα έχω ένα πάρα πολύ μικρό ράφι που είναι το μισό από αυτό, ναι, μπορούμε να κάνουμε άλλη μια δίπλωση και να το πάμε. Ιδανικά διπλώνεις με τον ίδιο τρόπο αντίστοιχα μπλουζάκια τα οποία είναι πιο προσωμιάζουν, εν πάση περιπτώσει, αυτή την κατηγορία, mm-hmm, και τα βάζεις, τα ξεχωρίζεις. Δηλαδή, εγώ τώρα κανονικά στην ντουλάπα μου. Κοίταξε, αυτό ιδανικά... έχει μακρύ μανίκι. Για τα t-shirt θα δείξουμε 2-3 διπλώματα. Αυτό που έκανα εγώ πριν δεν σου άρεσε. Το πιάνεις έτσι. Το γυρνάς από εδώ λίγο. Α, okay. Τάκ, και του κάνεις. Και γρήγορα, να φύγει αέρα τώρα, αυτό, κατάλαβες, για να γίνει ωραία. Κοίτα όμως τι θα σου δείξω. Έχω και ένα εργαλείο που αγαπάω πάρα πολύ. Λοιπόν, που λέγεται διπλωτής ρούχων. Βασικά στα αγγλικά λέγεται clothes folder. Α, δεν έχω τέτοιο στο σπίτι μου, σίγουρα. Αυτό χρειάζεται πιο επαγγελματικά, δηλαδή όταν το πας πολύ πιο σοβαρά και μεθοδικά το θέμα, ή μπορεί να εξυπηρετήσει και εμένα. Αυτό εξοικονομεί και χρόνο, μπορώ να σου πω. Και τοποθετούμε την μπλούζα όπως είναι. Τακ. Τακ και από εδώ. Κάτσε τώρα. Σε εντυπωσίασα. Μου αρέσει πάρα πολύ να σου πω. Θες να το ξανακάνω. Αυτό είναι μπαμπαμ η δουλειά. Θες να δοκιμάσεις εσύ. Όχι, θέλω να το ξαναδείξεις. Ευχαριστώ, θα το δείξουμε πολλές φορές. Κοίταξε, αυτό είναι θεωρώ το κατάλληλο εργαλείο για έναν άντρα, να ξέρεις. Πες μου λίγο, γενικά πώς μπορούμε να το βρούμε, έτσι το ζητάμε. Διπλωτή ρουχών. Ναι, μπορούμε να κάνουμε μια αναζήτηση. Σαν clothes folder. Ωραία, που διπλώνει να... λοιπόν τα ρούχα. Τα ρούχα ακριβώς. Σαν φάκελο. Και εμφανίζεται σε διάφορα καταστήματα. Και οικονομικά. Πολύ. Ωραία, είναι και Black Friday, υποφεληθείτε. Χαμός. Λοιπόν, να το ξαναδείξω άλλη μια φορά. Πάμε. Λοιπόν, βάζουμε, μετριάζουμε, ούτως ή άλλως ο διπλωτής είναι σε ύψος που είναι οι περισσότερες μπλούζες. Mm-hmm. Εκτός αν είναι αντρικές που μπορεί να είναι λίγο πιο oversize και λίγο πιο μεγάλες, αλλά δεν έχουμε πρόβλημα. Θα το δείξουμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε. Μία. Φτιάχνουμε την μπλούζα και απ' την άλλη. Για τόσο λεπτές ποιότητες είναι κατάλληλο αυτό? Ναι. Κατά κύριο λόγο, ναι, γιατί είναι πάρα πολύ ογκώδη και δεν βοηθάει πάρα πολύ. Να σου πω κάτι. Θα ταλαιπωρηθούμε. Αυτά τα, μιας και τα βλέπω εγώ τώρα, τα cardigans, mm-hmm, τα φουτεράκια μας, τα ζακετάκια μας, αυτά τα ωραία, που εγώ πολύ τα αγαπάω και καθημερινά έρχομαι με τέτοια ρουχαλάκια, άλλο πως βγαίνω στην εκπομπή μετά. Τι κάνουμε με αυτά, τα φοράμε, αλλά για να τα φορέσουμε και για να τα διπλώσουμε. Τι κάνουμε, Χριστίνα? Αρχικά, σίγουρα κλείνουμε το φερμουάρ, για να μπορέσουμε να το διπλώσουμε πιο γρήγορα και να μην χαλάει και τη φόρμα του. Πάντα κουμπωμένο, ε? Πάντα κουμπωμένο, όπως και τα φερμουάρ αντίστοιχα. Ναι. Λοιπόν, παίρνουμε πάλι μισό, διπλώνω εδώ. Και πάμε. Σο. Και αν θέλω και πέρα πάνω. Α, είναι όπως όταν τα αγοράζουμε. Mm-hmm. Και πάντα το σκεφτόμουν, οι πουλήτριες σε καταστήματα που τα δοκιμάζουμε εμείς, τα βγάζουμε, τα αλλάζουμε και εκείνες ξανά εκεί με στοϊκή υπομονή τα φτιάχνουν. Το μαθαίνουν αυτό ή πρέπει να το έχεις, βρε παιδί μου? Φαντάζομαι ότι σίγουρα, ακόμα και αν κάποιος δεν το ξέρει, σίγουρα υπάρχει μια υπόδειξη στο πώς να γίνει πιο σωστά, αλλά από ένα σημείο και μετά θεωρώ ότι είναι η εξάσκηση. Γιατί σίγουρα μια κοπέλα που εξυπηρετεί σε ένα κατάστημα έχει διπλώσει άπειρα ρούχα και καθημερινά. Έχει φάει με το κουτάλι. Αυτό λοιπόν είναι το ενδεδειγμένο για το ζακετάκι, mm-hmm, λες. Το πιο δύσκολο από αυτά η που κουκούλα. Έφερες θες να δείξουμε το πιο δύσκολο. Ναι. Δύσκολο δεν υπάρχει. Θεωρώ ότι είναι απλό και από ένα σημείο και μετά το κάνεις μία, το κάνεις δύο. Με κλειστά μάτια. Πάει αυτόματα μετά. Ας δείξουμε τώρα το τζιν.
Το τζιν δεν ζαρώνει εύκολα, δεν έχει πρόβλημα. Το τζιν δεν ζαρώνει εύκολα. Το υφασμάτινο παντελόνι με την τζάκιση είναι αυτό το οποίο υποφέρω εγώ κάθε φορά που έρχομαι να. Το ποιο? Το υφασμάτινο παντελόνι με την τζάκιση. Κοίταξε να δεις. Ένα υφασμάτινο παντελόνι, να το πούμε πολύ γρήγορα, το ανοίγεις στη μέση. Ναι. Βρίσκεις την τζάκιση στο μέσο του παντελονιού και πατάς το σίδερο. Ναι. Αυτό τώρα δεν εφάπτεται σωστά για να μπορέσουμε να το δείξουμε, αλλά φαντάζομαι, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι μέση. Γιατί είναι και τέτοιο το ύφασμα. Φαντάζομαι, μέση. Εγώ ανησυχώ γιατί όταν πάω να βρω την τζάκιση και μετά το κρεμάω, μετά που το ξεκρεμάω και πάω να το φορέσω, ιδίως αν είναι λίγο φαρδί, παντελόνι, ας πούμε, ψηλόμεσης, που αγαπάω πάρα πολύ. Ξέρεις τι παθαίνω. Έχει την τζάκιση και έχει και μια άλλη γραμμή. Πώς έγινε αυτή η δεύτερη γραμμή? Το κρεμάς όπως το σιδερώνεις. Τι νοείς? Ενώ το σιδερώνεις όπως έδειξα, στη μέση. Το κρεμάς έτσι. Ξέρει. Δεν καταλαβαίνω. Κάντε να είπατε εσείς. Ενώ όπως το σιδερώνεις, το κρεμάς. Παίρνοντας την κρεμάστρα από κάτω και το τοποθετείς. Ναι, έτσι το κάνω. Ή με την κρεμάστρα που έχει τις τζιμπίδες, το πιάνεις και το κρεμάς. Τις τζιμπίδες δεν τις βάζω συχνά. Το περνάω στην κρεμάστρα. Ναι, όπως το σιδερώνεις ακριβώς, όπως σου είπα. Βλέπεις το τσάκισε, μέσο. Το πιάνω. Ναι. Είπαμε τώρα δεν ενδείκνυται το τζιν βέβαια για να εντάξει, το δείξουμε. Αλλά τώρα θέλω να σου πω στο περίπου. Γενικά. Μέση, μέση. Το εφαρμόζω καλά. Αντίστοιχα και εδώ. Παίρνει τη φόρμα του. Και σιδερώνεις. Και το κρεμάς. Ναι. Όπως το σιδερώνεις. Και δεν έχεις πρόβλημα. Όχι. Θα είμαι πιο σχολαστική στο σιδέρωμα. Έχει κάτι. Το προσέχεις λίγο παραπάνω το πρόβλημα. Ξέρω. Λοιπόν. Τα τζίνι περισσότερα τα βάζουμε ως εξής. Πάλι στη μέση, βγάζω τον καβάλο προς τα έξω, κάνω ένα ωραίο τίναγμα. Τάκ, τάκ. Μπορεί να μην έχω ράφι, μπορεί να έχω ένα συρτάρι για να βάλω το τζίνι. Ναι. Τι κάνω? Το διπλώνω από την ανάποδη, βγάζοντας τον καβάλο πάλι προς τα έξω. Αυτό. Έτσι. Ναι. Και ξεκινάω. Το τυλιγείς. Το ρολάρι. Και μιλάμε τώρα για τα stretch jeans, έτσι. Τα εφαρμοστά. Για κράτα. Κοιτάξτε κόλπα. Καλά, δεν μπορούσα να φανταστώ εγώ ότι μπορούμε να το κάνουμε έτσι στο jean. Το ταλαιπωρούμε, αλλά όταν είναι super stretch, τα πολύ στενά δεν έχουμε πρόβλημα. Αυτό είναι και για βαλίτσα. Κάποια στιγμή να δείξουμε και για βαλίτσα και ταξίδια πώς, και διακοπές και προς Χριστούγεννα. Πώς μπορούμε να τακτοποιήσουμε τη βαλίτσα μας. Αυτό είναι σαν θικούλα, παιδιά. Πώς είναι το ομπρελινό που τα βάζουμε μέσα τα... Θέρε μου το τζιν εδώ. Ποιος θα φανταστεί ότι θα ξεδιπλωθεί αυτό από εδώ. Λοιπόν, επειδή έχουμε περίπου 3 λεπτά, δείξε μας λίγο το t-shirt. Λοιπόν, το t-shirt θα σου δείξω γρήγορα. Με αυτό πρώτα, με το διπλωτή και πάμε. 1, 2, 3. Καλά, αυτό είναι τρελή πατέντα και πρέπει οπωσδήποτε να την αποκτήσω. Και ακόμα και να το τοποθετήσω έτσι, το διπλώνω στη μέση και το βάζω. Ναι. Αλλά θα σου δείξω και ένα άλλο δίπλωμα. Δείξτε μου με το χέρι. Με το χέρι θέλω να σε δω εγώ. Λοιπόν. Γιάννη, έλα σε παρακαλώ από εδώ. Για έλα εδώ να δεις τι κάνουμε. Έλα να δοκιμάσουμε, Γιάννη. Λοιπόν, Γιάννη. Παίρνω στη μέση του ώμου, παίρνω στη μέση της μπλούζας, σταυρώνω. Γιάννη, δεν θα έχεις πάντα τη μαμά σου. Δεν θα έχεις πάντα μια γυναίκα η οποία θα φροντίζει. Θέλω να διπλώσεις. Όχι, εγώ μηχανής και μόνος μου φτιάχνω τα ρούχα. Έτσι, έτσι. Και η μάνα μου συνέχεια μου λέει πώς τα έκανες έτσι και αυτά. Κάτσε να ξαναδείξουμε αυτό. Έχω το δικό μου τρόπο. Ιωάννα, θα το δοκιμάσεις και εσύ αυτό το κολπάκι. Εγώ ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με αυτό βέβαια. Θα το βρούμε, αλλά θα μας δείξεις εσύ πώς θα κάνεις τα μπλουζάκια. Μέση του ώμου, μέση μπλούζας, σταυρώνω τα χέρια. Τάκ. Δύσκολο αυτό. Είναι δύσκολο. Με πέρδεψε. Α, δεν πέτυχε γιατί είναι πολύ. Είναι δύσκολο. Είναι βασικά φαραδίδο από την μπλουζάκι. Ναι, είναι πολύ φαραδίδο. Ναι. Όχι ότι δεν γίνεται όμως. Για πάμε σε αυτό. Πλένετε περισσότερα μπλουζάκια μας έτσι. Ο χρόνος τρέχει. Σταυρώνουμε. Τσακ. Δείξτε το, παιδιά. Βουαλά. Αντώνη, βοήθαμε σε παρακαλώ όταν ξανακάντω. Βοηθήστε μας, παιδιά, βοηθήστε μας να το ξαναδούμε. Ξανά. Σιγά σιγά. Λοιπόν, μη χάνετε. Μπράβο, και το γερανό θέλουμε. Λοιπόν, ξεκινάω. Πάμε, σιγά σιγά. Το τσίμπησε από εδώ. Στη μέση του ώμου. Ωραία.
Μέση μπλούζα. Μέση μπλούζα, δύο τσιμπήματα. Σηκώνει το χέρι του ώμου. Μισό λεπτό, Χριστιανή μου. Πάμε. Εδώ. Ένα. Ξανά. Θα το μάθουμε, Γιάννη. Εννοείται. Ένα. Δύο. Ναι. Ωραία. Πιάνει λίγο προ εδώ. Ωραία. Λίγο προ το τέλο τη μπλούζα. Και μετά τι κάνει ακριβώ. Στο τέλο. Τώρα θα σε καθοδηγήσω να το κάνει εσύ να δει. Λοιπόν. Μπράβο. Κορίτσι για σπίτι. Έλα να μάθουμε κι εμείς. Κορίτσι μου, ελευθερίσα. Νοικοκυρίτσι. Ναι. Όσο ενδιαφέρονται, παιδιά. Δεν θα πηγαίνετε εδώ. Αγγελία, έλα. Πάμε. Πάμε. Τσιμπήστε το. Τσιμπήστε το όμω. Βοηθήστε μα, δείξτε μα, παιδιά μου. Κοίτα, σε βοηθάει και τσάκι πάρα πολύ. Τώρα σε αυτό, ναι. Με το άλλο χέρι. Πάμε αυτό. Το φέρνει πιο εδώ. Το φέρνει πιο εδώ. Εδώ πρέπει να φτάσει. Δεν πρέπει να το φέρνει. Όχι. Πάμε. Εδώ. Ένα. Τσιμπά ένα. Δύο, τσίμπα. Τσίμπα, ναι. Ωραία. Και το πάμε περίπου στο τέλος. Τσίμπα και το τέλος. Πολύ τσίμπα, παιδιά, στην πιζάνη. Ναι, ναι, ναι. Πιάστο. Το αφήνω αυτό εδώ πέρα. Όχι, δεν αφήνεις τίποτα. Όχι, όχι. Τίποτα τι κάνω. Πιάσε το τέλος, πιάσε το. Πιάσε, ωραία. Δείξτε το. Μου έφυγε. Κάτι άφησες. Δεν το τσίμπησα καλά. Πάμε λοιπόν. Θα το μάθεις, Γιάννη. Από εδώ δεν θα φύγεις χωρίς να τσιμπάς μπουζάκι. Να το διπλώσεις καλά. Πιάσε ύφες μου, ωραία. Πιάσε και κάτω, πιάσε και το κάτω. Ωραία. Να το. Και κάνε τώρα μια έτσι, κάνε όχι, 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 σου λέει. Τσακ, τσακ. Αχ, παιδιά, το έκανα. Για πρώτη προσπάθεια είναι μια χαρά. Να το κάνεις εγώ μία. Εννοείται πως θα το κάνεις και εσύ. Λοιπόν, εδώ την προσοχή σας. Ακολουθήστε την κάμερα να βλέπει ο κόσμος, σηκώνουμε τα μπλουζάκια. Τσιμπάτε μέση του ώμου. Μέση της μπλούζας. Με το άλλο, ε. Ακριβώς. Πάμε, τα χέρια μου είναι εδώ και. Σταυρώνεις. Εδώ. Πιάνεις και λίγο προς τα κάτω της μπλούζας. Και μετά το σηκώνω. Το σηκώνει, τσακ. Α. Τσακ, τσακ. Καλά. Μπράβο, Γιώργο! Ναι! Ευχαριστώ πάρα πολύ! Αλήθεια, νιώθω τέλειο. Νιώθω χρήσιμη. Θες να δοκιμάσεις και με αυτό. Προλαβαίνουμε. Μια τελευταία έτσι θα κλείσουμε. Με το folder. Κοιτάξτε με, πολύ γρήγορα. Νοικοκυρά, βρες το. Απόκτησέ το αυτό. Ωραία. Δεν είναι τηλεμάρκετ, δεν το πουλάω, δεν είναι δικό μας. Πάμε έτσι. Όχι, όχι, ναι. Ανάποδα. Έτσι, έτσι, έτσι. Ανάποδα το μπλουζάκι. Βλέπεις και εδώ έχει την κατεύθυνση. Σου λέει τα βήματα, ναι, όντως. Εδώ. Πάρα πολύ χρήσιμο. Ωραία. Το στρώνεις. Το βάζεις ακριβώς πάνω στο λαιμό και πιάνεις. Κοίταξε με, φίλη νοικοκυρά. Με βλέπεις. Πάμε. Ένα. Δες με με τι άνεση θα το κάνω. Δύο. Ανοίγουμε. Το ξανανοίγω, κοιτάξτε. Και το μπλουζάκι το παίρνω έτσι ή έτσι. Όχι, όχι, όχι. Έχει άλλο ένα από εδώ. Για όνομα του Θεού. Πάμε, καπάκι. Έτοιμο. Θαύμα. Παιδιά, το μπλουζάκι. Το μπλουζάκι είναι. Έτοιμο. Σε μια δεύτερα και δεν είναι πάρα μπλουζάκι. Πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλος άνθρωπος ένιωσα. Να σε φιλήσω. Να μαγικά σου αυτά τα κόλπα. Ναι. Αγάπη μου γλυκιά. Λοιπόν, Γιάννη, πάμε να συνδερώσουμε και να διπλώσουμε όλα τα μπλουζάκια μας. Πάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, δεν θα πας εσύ. Χριστινάκη, αν θέλεις, μείνε. Γιατί εμείς μετά τις διαφημίσεις θα ετοιμαστούμε για να κάνουμε τέλειους κοιλιακούς, τέλειους γλουτούς για να στρώνουν όλα τα παντελόνια. Δεν κρατάω τη φόρμα. Καλά, δεν κρατάω. Μην είναι μαζί. Έτσι πως είσαι, δεν πειράζει. Α, τέλεια, φανταστικά. Σε πολύ λίγο μείνετε εδώ συντονισμένοι να γνωρίσουμε κορμιά. Χαμός θα γίνει.